Καράντζι. Το μοντέλο που άγγιξε την κορυφή, λάτρεψε τα ναρκωτικά και πέθανε από AIDS. Τα είχε όλα. Ομορφιά, νιάτα και μια ανίκητη επιθυμία να τη γνωρίσει όλος ο κόσμος. Τα κατάφερε σαρώνοντας τον κόσμο της μόδας τη δεκαετία του 1980. Ανάγνωση Σύναγκουριώτη Είναι τα Pod Radio του Pro News. Η προκάτοχος της Σίντι Crawford, Gia Καράντζη, το πρώτο μοντέλο στην Αμερική που έβαλε τη λέξη «σούπερ» μπροστά από την ιδιότητά της για να δείξει πόσο εξαιρετική ήταν σε αυτό που έκανε, είχε και μία άγρια πλευρά στο χαρακτήρα της και αυτή η αγριάδα από τη μία την έκανε ασυναγώνιστη και από την άλλη την κατέστρεψε, βυθίζοντάς την στον αδυσόπιτο κόσμο των ναρκωτικών. Στα 26 της πέθανε χτυπημένη από τον ιό του AIDS. Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτείων στις 29 Ιανουαρίου 1960 και ήταν το τρίτο παιδί του Ιταλού Τζόζεφ Καράντζη, ιδιοκτήτη εστιατορίου και της Ιρλανδής Κάθλιν Καράντζη που ασχολούνταν με τα οικιακά. Η σχέση των γονιών της χαρακτηριζόταν από πολλές εντάσεις και βία και αυτό όθησε τη μητέρα της να εγκαταλείψει την οικογένεια όταν η τζία ήταν στην τρυφερή ηλικία των 11 ετών. Τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της έμειναν με τη μητέρα τους, ενώ εκείνη ζούσε με τον πατέρα της περνώντας τα καλοκαίρια της πίσω από την ταμιακή μηχανή του εστιατορίου του. Όσοι γνώριζαν το μοντέλο υποστήριζαν ότι η κατακαιρματισμένη παιδική της ηλικία ήταν ο λόγος για την ασταθή ενήλικη ζωή και τον εθισμό της στα ναρκωτικά. Οι συγγενείς τη χαρακτήριζαν κακομαθημένη και ντροπαλή, το παιδί της μαμάς που ποτέ δεν πήρε την αγάπη που χρειαζόταν και αυτό τη μετέτρεψε σε μια γυναίκα που ήθελε όλους να σέρνονται στα πόδια της. Το καλοκαίρι του 1978 ο φωτογράφος και κομμωτής Μόρις Τάνενμπαουμ την είδε να χορεύει σε ένα κλαμπ. Συνεπαρμένος από τα μαύρα μαλλιά της, τις τέλειες σωματικές αναλογίες και το αψεγάδια στο πρόσωπό της ζήτησε ένα του ποζάρει. Και αυτή ήταν η αρχή για μια καριέρα στο μόντελινγκ και την απόλυτη κυριαρχία της σε ένα χώρο που είχε κατακλειστεί από ξανθές καλονές ο Τάνενμπαουμ έδωσε τις φωτογραφίες της στο φωτογράφο των πολυτελών καταστημάτων Bloomingdale's, Arthur Έλκορτ. Πριν η Καράτζη το συνειδητοποίηση, είχε γίνει το βασικό θέμα συζήτηση στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησα να δουλεύω με πολύ καλούς ανθρώπους πολύ γρήγορα. Δεν έκτισα την καριέρα του μοντέλου, έγινε αμέσως ένα είχε πει το 1984 σε συνέντευξή της. Τα 17 της η Τζία μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και υπέγραψε αμέσως συμβόλαιο με το πρακτόριο μοντέλων Wilhelmina, ενώ η διοκτήτη του Κούπερ Wilhelmina τη στήριξε πολύ, καθοδηγώντας τη και προσφέροντά τη άπλετη αγάπη, όσα είχε στερηθεί ω παιδί. Η πρώτη της φωτογράφηση τον Οκτώβριο του 1978 με τον κορυφαίο φωτογράφο μόδας, Κρίσβον von Wangenheim, και την ίδια να γυμνή πίσω από μια περίφραξη εκτόξευσε τη φήμη τη. Ένα χρόνο μετά την αφήξη της στη Νέα Υόρκη, η Τζία Καράντζη είχε γίνει ένα από τα πιο καταξιωμένα μοντέλα. Το πρόσωπό της φιγούραρε στα κορυφαία περιοδικά μόδας, όπως η Vogue, ενώ είχε γίνει το κεντρικό πρόσωπο σε καμπάνιες του Αρμάνι, του Κριστιαν Dior, του Βερσάτσε, του Yves Saint Λοράν. Πλέον ο κόσμος της μόδας υποκλινόταν στην ομορφιά της και την αποκαλούσε μόνο με το μικρό της όνομα και η ίδια είχε γίνει πλούσια βγάζοντας το χρόνο 100.000 δολάρια. Είχε κάτι το μοναδικό που δεν είχε καμία άλλη κοπέλα. Είχε το τέλειο σώμα για το μόντελινγκ, τέλεια μάτια, στόμα, μαλλιά και για μένα την καλύτερη συμπεριφορά. Δεν με νοιάζει τίποτα είχε πει για την Τζία ο κορυφαίος τότε φωτογράφος και προσωπικός της φίλος Φραντσέσκο Σκαβούλο. Αυτή η συμπεριφορά όμως έμελε να την ανεβάσει αλλά και να τη ρίξει στα τάρταρα. Η Τζία ήταν bisexual και πολύ συχνά αναζητούσε την αποδοχή για την αγάπη των γυναικών. Μάλιστα λέγεται ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε συνάψει σχέση με άλλα μοντέλα, με τα οποία είχε φωτογραφηθεί όπως η Σάντι Λίντερ. Η συμπεριφορά της δεν γνώριζε όρια. Πρέπει να προσέχεις να μην έχεις την ίδια διάθεση συνέχεια. Τα συναισθήματα έχουν τάσεις όπως και η μόδα. Μεταμορφώνομαι σε ό,τι θέλει το μάτι σου. Αυτή είναι η δουλειά μου, είχε πει. Η βουτιά στην καριέρα, ο ηθισμός στα ναρκωτικά και ο θάνατος από AIDS. Κάπου εκεί στο 1981 το Supermodel άρχισε να χάνει τον έλεγχο τόσο στην αλλαγή ερωτικών συντρόφων, όσο και στον εθισμό της στα ναρκωτικά. Σαν έφηβη έκανε συχνά χρήση μαριχουάνας και κοκαίνης, κάτι που δεν έκοψε και στην ενήλικη ζωή, σαν του θρηλυκού στούντιο 54 όταν μάλιστα ο μεντοράς της και αγαπημένος φίλος της, Κούπερ Βιλχεμίνα, πέθανε, η Τζία εθίστηκε στην κοκαίνη και αυτό έκανε την καριέρα της να πάρει την κάτω βόλτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε βίαια ξεσπάσματα απέναντι στους συνεργάτες της. Έφευγε από τις φωτογραφίσεις προς αναζήτηση ναρκωτικών ή την έπαιρνε ο ύπνος μπροστά από το φωτογραφικό φακό. Ο σκαβούλα, θυμάται. Έκλεγε, δεν μπορούσε να βρει ναρκωτικά. Έπρεπε να τη βάλουν να ξαπλώσει μέχρι να αποκοιμηθεί. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια μια από τι τελευταίε τη φωτογραφίσει για την Αμερικανική Vogue, το μοντέλο είχε κόκκινα εξογκώματα στα χέρια τη, εκεί που χτυπούσε τι ενέσει τη ηρωίνη. Σύντομα, κανεί δεν την ήθελε στη δουλειά του. Οι προτάσει από τα πρακτορία είχαν αρχίσει να εξαφανίζονται και οι φίλοι τη από το χώρο τη μόδα δεν ήθελαν να τη μιλάνε, φοβούμενοι ότι θα συνδεθούν τα ονόματά τους με τον κόσμο των ναρκωτικών. Σε μια προσπάθεια να καθαρίσει από τα ναρκωτικά μετακόμισε στη Φιλαδέλφια με τη μητέρα και τον πατέρα της και μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης για ένα χρόνο, αλλά δεν κατάφερε να μείνει καθαρή για πολύ. Έμεινε μάλιστα για λίγο στη φυλακή γιατί συνελήθη να οδηγεί υπό την αλκοόλ και ναρκωτικών, το μεταξύ, η Σίντι Κρόφορντ ερχόταν να κατακτήσει τον κόσμο της μόδας και να πάρει τη θέση της καράντζης στα εξώφυλλα και τις πασαρέλες. Η Τζία προσπάθησε να επιστρέψει στον κόσμο της μόδας κάνοντας ποραδικά φωτογραφίσεις ανά την Ευρώπη, αλλά οι δαιμονές της συνέχισαν να την κυνηγούν. Το Δεκέμβριο του 1982 εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία και λίγο αργότερα διαγνώστηκε με AIDS. Ο ιός της σκότωσε στα 26 της, έχοντας στο πλευρό της μόνο τη μητέρα της. Στην κηδεία της, κανένας από το χώρο της μόδας δεν έδωσε το παρόν, καθώς ο θανάτός της παρέμεινε κρυφός για αρκετούς μήνες. Τα ποντ του Προνιούς ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του Προνιούς